Καλή σας μέρα. Μια κουβέντα, Μαρία, δυστυχώς έχουμε πέσει έξω. Δες το. Είμαστε λοιπόν στο κτίριο της Ξηφασκίας, στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο του Ελληνικού, εδώ που από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πραγματοποιείται η ελαιοτεχνία. Πρόκειται για έκθεση για λάδι και για ελιά, παραγωγή από όλη την Ελλάδα. Θα έρθουν εδώ να εκθέσουν τα προϊόντα. Θα είναι και από τη Μάνη, οπωσδήποτε έχουν από την Κρήτη, έτσι. Βρισκόμαστε όμως σε περίπτερο που είναι συνεταιρισμός από τη Ζάκυνθο. Κάνουμε την πρωτοβουλία αυτή τη φορά. Ο κύριος Κουβέλης είναι ο διοργανωτής της έκθεσης, να μας πει δύο κουβέντες. Είναι η πέμπτη φορά που γίνεται, είναι η πέμπτη ελαιοτεχνία. Ξεκινάμε σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ και είναι μέχρι και την Κυριακή. Στόχος είναι η προβολή του ελληνικού ελαιολάδου. Συμμετέχουν γύρω σε 75 εταιρείες και καλούμε την αγορά, επαγγελματίες, εμπόρους, καταναλωτές που τους ενδιαφέρει το ελαιόλαδο και θέλουν να ενημερωθούν από τους ίδιους τους παραγωγούς, να έρθουν να επισκεφθούν την έκθεση και έτσι να γνωρίσουν ιδίες όμαση και να δοκιμάσουν είναι το ελαιόλαδο. Είναι ανοιχτά από μέχρι. Από 10 το πρωί με 8 το βράδυ και έτσι 3 μέρες. Πάρα πολύ ωραία. Αν δοκιμάσουν εκεί, να βουτήξουν και λίγο το ψωμί του λίγο στο λάδι. Ευχαριστούμε έτσι, πολύ γιατί έτσι, πέσαμε λίγο έξω. Είναι στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο. Στην λεωφόρο Ποσειδώνα. Ως εκπομπή πέσαμε έξω. Και ως χώρα, αλλά τέλος πάντων δεν αυτό. Όλα μαζί. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα.